εξετάσεις. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα, σε εσένα και στους ακροατές, ακροάτριες. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα, μιας και πλησιάζει η ώρα, έτσι ενδιαφέρονται χιλιάδες παιδιά, γονείς, υπάρχει αγωνία, ιδιαίτερες συνθήκες, τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές μας? Χθες ακριβώς έχουν σταλεί στα σχολεία, στα λύκεια, όλα τα τελευταία δεδομένα που πρέπει να γίνουν ώστε και να γνωρίζουν οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων. Σήμερα θα γίνει η σύσκεψη με τους νοσηλευτές που θα στελεχώσουν τα ειδικά εξεταστικά κέντρα, ώστε να τους αναλύσουν, να τους εξηγήσουν τι ακριβώς θα κάνουν, ποια είναι τα καθήκοντά τους. Μας έχει ξεκαθαρίσει χθες ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας ότι οι συνάδελφοι που θα στελεχώσουν αυτά τα κέντρα, τα ειδικά, θα είναι πίσω, θα είναι πίσω από διαχωριστικά, ειδικά διαχωριστικά, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος όταν θα επιβλέπουν τα παιδιά που είναι με COVID ή με επαφές. Το πιο θετικό είναι όμως, κύριε Ανδρέα, ότι ευτυχώς τα κρούσματα μειώνονται συνεχώς. Να σας πω ότι σε μια έτσι έρευνα που έκαμε χθες στο Υπουργείο, υπήρχε ένα κρούσμα σε μια επαρχία. Εμείς ευχόμαστε να αυτά τα κρούσματα να τα πηδενιστούν όσο φτάνουν οι μέρες των εξετάσεων, για να μπορέσουν επιτέλους όλα τα παιδιά να παρακατήσουν στις εξετάσεις και να δώσουν τη μάχη, αφού αυτές οι εξετάσεις γνωρίζεις ότι έχουν άμεση σχέση και με την πορεία, την μελλοντική, την επαγγελματική των παιδιών. Εδώ είναι η ουσία, αγαπητέ μου πρόεδρε, ότι τα παιδιά αυτά και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να περάσουν τις εξετάσεις, να προχωρήσουν παρακάτω. Εδώ είναι το θέμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εξετάσεις τετραμήνου, οι οποίες ξεκινούν εκείνες όχι την Παρασκευή αλλά τη Δευτέρα. Ήδη έχουν σταλεί οδηγίες στους διευθυντές, τους αφήνουν, ενώ για παράδειγμα στα θέματα των Παγκυπρίων εξετάσεων καθορίζεται ότι ο αριθμός των παιδιών θα είναι 15 σε κάθε τμήμα. Στις εξετάσεις τετραμήνων για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου τους ξεκαθαρίζουν στους διευθυντές ότι αφήνουν ανάλογα με την αίθουσα την ευκαιρία στα σχολεία να χειριστούν των αριθμών των μαθητών. Οι θεματοθέτες είναι έτοιμοι. Έχουν ήδη, όπως μας έχει αναφέρει και χθες ο διευθυντής Μέσης και ο Γενικός Διευθυντής, συμπληρωθεί συνάδελφοι που έχουν δηλώσει ότι θα είναι επιβλέποντες στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και στα κέντρα που είναι παιδιά με επαφές. Ναι. Και ότι εδώ ανησυχούσε το Υπουργείο ότι δεν θα βρίσκει συναδέλφους να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα. Για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι πάνω απ' όλα είναι το καθήκον μας και η αγάπη μας προς τα παιδιά. Και προχωράμε, ελπίζουμε ότι την Παρασκευή με τη βιολογία θα κάνουμε μια καλή αρχή και θα συνεχίσουμε. Βέβαια τα παιδιά αυτά να ξέρουν οι φίλοι γονείς ότι θα πρέπει να πάνε στις εξετάσεις ή με το safe pass στο χέρι. Έτσι, ναι. Είμαι το rapid test 72 ώρες πριν. Είναι τρία ακριβώς τα βασική δεδομένα. Προϋπόθεση. Ναι. Είναι ακριβώς τρία τα δεδομένα, φίλε Ανδρέα. Το πρώτο δεδομένο είναι τα παιδιά τα οποία θα είναι κρούσματα που θα πάνε στο ειδικό εξεταστικό κέντρο με τα δεδομένα που είπαμε στην παρουσία νοσηλευτών. Το δεύτερο δεδομένο είναι αυτό που αφορά τα παιδιά που είναι επαφές, που αυτά πρέπει να κάνουν 24 ώρες πριν το τεστ. Ώστε να διαφανεί ομιγέννητο αν κάποιον παιδί που θεωρείται επαφή είναι κρούσμα, να υπάρχει ο χρόνος για να το ενημερώσουν να πάει στο ειδικό εξεταστικό κέντρο. Και το τρίτο είναι τα παιδιά που θα δώσουν κανονικά στα σχολεία τους, θα πρέπει να κάνουν το τεστ 72 ώρες πριν το λιγότερο. Τώρα, μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με το θέμα της υγείας ή της πανδημίας. Είναι έτοιμα, αγαπητέ πρόεδρε, τα παιδιά μας να παρακαθίσουν τις εξετάσεις, ενώ είναι προετοιμασμένα, έχει καλυφθεί η ύλη, είναι έτοιμα, εν πάση περιπτώσει, για να κάνουν το βήμα το παρακάτω?
Ναι, πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες εργαστήκαμε μεθοδικά με την κατοίκον εκπαίδευση και ευτυχώς τα παιδιά της τρίτης λυκείου που είναι αυτά που μας ενδιέφεραν άμεσα λόγω ακριβώς των τελικών πανκύπριων εξετάσεων έχουν κάνει αρκετά μαθήματα με τη ζωντανή παρουσία. Έχουμε συζητήσει έγκαιρα με το Υπουργείο και έχει αφαιρεθεί ήδη ώστε να υπάρχουν τα δεδομένα εκείνα που θα μπορέσουν τα παιδιά να καλύψουν την ύλη και οι συνάδελφοι. Και πιστεύω ότι όπως είναι τα δεδομένα σήμερα, ναι, ήδη μετά τις γιορτές του Πάσχα γίνονται επαναλήψεις αφού έχει καλυφθεί ύλη. Η ύλη. Και ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη Πολυβίου. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, πάμε αθλητική επικαιρότητα.